Μένουμε στο θέμα. Πάμε στον πρόεδρο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, τον κύριο Ντίνο Λευκαρίτη. Κύριε Λευκαρίτη, καλό σας μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα σε Περβόγεια και Ορόκληνη? Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς έχουμε στείλει αρκετές επιστολές στο Υπουργείο. Άκουσα και τις δηλώσεις του κοινοτάρχη μας, του Ορόκλινης, του οποίου νομίζω καλύπτει μας πλήρως. Απλά να προσθέσω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι αποφάσεις άμεσες, διότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και στην παραλία της Βορόκλινης και στην παραλία των Περβοκιών. Πρέπει να λυθεί το θέμα άμεσα. Και η λύση είναι η δημιουργία κυματοθραυστών, κύριε Λευκαρίτη, ή υπάρχουν και άλλα εργαλεία? Νομίζω ότι, όπως είπε και ο κοινοτάρχης της Βορόκλινης, υπάρχει μια μελέτη του Μετσοβίου, του οποίου έλεγε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιοι κυματοθράυστες. Το να γίνουν οι μισοί κυματοθράυστες δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα, διότι, όπως ελέγχθη, δημιουργείται πρόβλημα στην παραλία την διπλανή. Πρέπει να γίνει ολοκληρωμένο το έργο για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Τώρα, εάν με το που έγιναν οι μισοί κυματοθράυστες δημιουργείται πρόβλημα και χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει κάποιοι υπεύθυνοι, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, να έβρουνται λύσεις. Το πρόβλημα δεν είναι τι έπρεπε να γίνει ή τι θα γίνει. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και εμπρός. Άρα πρέπει άμεσα να βρεθεί μια συγκεκριμένη λύση. Εάν χρειάζεται να γίνει μια μελέτη, να γίνει άμεσα μια μελέτη η οποία να δίδει τις λύσεις που πρέπει για να σταματήσει αυτή η διάβρωση. Διότι δυστυχώς χάνει ο κάθε ιδιοκτήτης της γης ή γη του κράτους, αν θέλετε, χάνουμε παραλία, η οποία είναι, πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα αυτό. Να δούμε αν μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, κύριε Λευκαρίτη, αν θα υπάρξει κινητοποίηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.